Λοιπόν, έχουμε σήμερα μία όψη ανάμεσα στην Αφροδίτη και τον Ποσειδώνα. Αυτή είναι η κυρία όψη της ημέρας, ένα τετράγωνο. Η Αφροδίτη βρίσκεται στους Διδύμους, ο Ποσειδώνας βρίσκεται στους Ιχθύς. Και τώρα εδώ πέρα έχουμε τον πλανήτη που έχει να κάνει με τις σχέσεις, όλη την γκάμα των σχέσεών μας, όχι μόνο τις ερωτικές, έτσι, λοιπόν, και τις φιλικές και γενικότερα τις σχέσεις μας, που συναντά τον πλανήτη της ψευδαίσθησης, της ουτοπίας, της εξιδανίκευσης, των μεγάλων προσδοκιών και των μεγάλων απογοητεύσεων. Οπότε καταλαβαίνετε ότι το κλίμα λίγο της ημέρας σήμερα, με αυτήν την όψη, είναι ας πούμε κάπως δακρύβρεχτο, θα το περιέγραφα, για διάφορους λόγους. Ο καθένας μπορεί να κλάψει για το δικό του πρόβλημα. Λοιπόν, είναι μια μέρα που θέλει προσοχή σε ό,τι έχει να κάνει με επενδύσεις σε επίπεδο τόσο συναισθηματικό όσο και οικονομικό. Είναι μια μέρα επίσης που γενικά καλό είναι αυτά που ακούμε, αυτά που διαβάζουμε, να τα επεξεργαζόμαστε λίγο περισσότερο, μην ακούμε κάτι, βιαζόμαστε να το μεταδώσουμε και σε άλλους, γιατί μπορεί αυτό τελικά που διαβάσαμε να μην ευσταθεί τόσο πολύ. Υπάρχει όλη αυτή η Ποσειδώνια ενέργεια στην ατμόσφαιρα, γι' αυτό λοιπόν προσέξτε περισσότερο σήμερα και όταν ακούτε ειδικά μεγάλες υποσχέσεις και το πιθανότερο είναι ότι θα παραμείνουν μεγάλες υποσχέσεις και δεν θα υλοποιηθούν τόσο πολύ. Άρα θα προσέξετε για να έχετε. Αν έχει κάτι ωραίο αυτή η όψη, έχει να κάνει με τη μουσική, έχει να κάνει με την τέχνη, με τη διέξοδο που μπορεί να βρει ο καθένας από εμάς, προκειμένου τέλος πάντων να αντιμπαλέψει σε αυτή τη ζωή. Γιατί αυτό δεν είναι η τέχνη, αυτό δεν είναι όλα τα ωραία πράγματα, είναι για να μπορούμε να αντέχουμε όλα τα υπόλοιπα, τα οποία δεν είναι πολύ ωραία. Πάμε να δούμε για τον καθένα ξεχωριστά. Είμαστε στον απόϊχο της χθεσινής έκλειψης. Μπορεί να μην την είδαμε, είδαμε όμως ένα φανταστικό φεγγάρι που είχε και χτες βράδυ. Επηρέασε κάποιους, ακόμη και σήμερα υπάρχουν αυτά τα απόνερα. Οπότε για τον καθένα ξεχωριστά μπορεί αυτό κάτι να σημαίνει.